Και θα πάμε στην Εύη Σπανού, η οποία δίπλα της έχει τον Νίκο Γιαλιτάκη, αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να μας πει περισσότερα τα μηνύματα που προκύπτουν. Σημαντική μέρα αυριανή, Εύη. Καλό απόγευμα. 8 Μαΐου λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Σημισελίνου, μία ημέρα η οποία προκύπτει καθώς στις 8 Μαΐου γεννήθηκε ο Ερίκος Ντινάν. Θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε και ως ιδρυτή. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς όπως μας έχει ενημερώσει και ο κύριος Γιαλιτάκης, μετρά περίπου 186 τμήματα, παραρτήματα σε όλες τις χώρες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα αλλά και σε τοπικό επίπεδο, στην Κρήτη, έχουν πολύ ενεργή παρουσία και περισσότερα και για την ιστορία αλλά και για τη σημαντικότητα αυτού της οργάνωσης θα μας πει ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους τηλεθεατές σας. Πράγματι, αύριο γιορτάζουμε μια πολύ σημαντική μέρα, όχι μόνο για τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά θα έλεγα συνολικά για την παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, τιμώντας έτσι τη γενέθλια ημέρα του εμπνευστή του παγκόσμιου αυτού κινήματος του Ερίκου Ντινάν, γιορτάζεται ουσιαστικά η ύπαρξη ενός παγκόσμιου κινήματος, το οποίο έχει στον πυρήνα του τον ανθρωπισμό. Ο Ερίκος Ντινάν και κάποιοι άλλοι εμπνευσμένοι άνθρωποι το 1863 ίδρυσαν ουσιαστικά με τη διάσκεψη της Γενέβης στην Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Και όπως πολύ σωστά είπατε, σήμερα σχεδόν σε όλο τον κόσμο υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το πώς θα παλύνουν τον πόνο του συνανθρώπου μας. Έτσι και εδώ στην Ελλάδα, από το 1877, ανελιπώς μια διάλειπτη παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ακόμα και στις πιο ιστορικές στιγμές του έθνους μας, στους παγκόσμιους πολέμους, αλλά και στις μεγάλες καταστροφές, αλλά και στα πρόσφατα χρόνια μας, όπως συμβαίνει πάρα πολλές φορές δυστυχώς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι πάντοτε παρόντες και παρούσες για να συνδράμουν καταρχάς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται, αλλά φυσικά και για να παλύνουν, όπως είπα, και να ανακουφίσουν τον πόνο των συνανθρώπων μας, όχι μόνο τη στιγμή του συμβάντος και του ατυχήματος, αλλά και για τη μετέπειτα πορεία τους. Να μας πει ο κύριος πώς μπορεί κάποιοι Γιαλιτάκης να γίνει θελοντή. Βέβαια, να πάμε εκεί και να συνεχίσουμε μετά, Εύη. Πόσο σημαντικό είναι και πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής, θέλει να προσφέρει, έχει αυτή την αγάπη για τον συνάνθρωπό του, πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του Ερυθρού Σταυρού? Κάθε χρόνο, καταρχάς να πούμε ότι οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των τριών κλάδων, δηλαδή τόσο των Σαμαριτών Διασωστών, όσο και των Νοσηλευτών, όσο και της κοινωνικής πρόνοιας, είναι άνθρωποι που λαμβάνουν μια πάρα πολύ εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Και φυσικά το σχολείο μας, τα σεμινάρια, όλα αυτά γίνονται κάθε χρόνο και είναι ανοιχτά προς όλους τους πολίτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις. Διαρκώς είναι ανοιχτά, θα έλεγα, ανοιχτή η φόρμα των ετοιμάτων και της επιθυμίας, ώστε να μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, να δηλώσουν οι συμπολίτες μας συμμετοχή, και όποτε ξεκινούν αυτοί οι κύκλοι των εκπαιδεύσεων, μπορούμε να καλέσουμε όλους αυτούς τους πολίτες να συνομιλήσουμε και στη συνέχεια να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους. Χιλιάδες είναι οι συμπολίτες μας και εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αυτοί οι οποίοι φορούν το τιμημένο έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Σημισελίνου, γιατί πραγματικά είναι ένα τιμημένο έμβλημα, όχι, ξέρετε, όχι γιατί έχουμε μια αναγνωρισιμότητα ως πρόσωπα εμείς, αλλά διότι έχουμε συμβάλει πάρα πολύ όλοι οι εθελοντές σε πολλές κακές στροφές, θα έλεγα, της παγκόσμιας ιστορίας, να επαναφέρουμε, όπως σας είπα και πριν, τον ανθρωπισμό στο επίκεντρο της καθημερινότητας και να τους συνανθρώπους μας, όπου πλήττονται, είτε είναι οι μετανάστες στο πρόσφατο παρελθόν στη χώρα μας, είτε είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρές κρίσεις, είτε αφορούν οικονομικές είτε υγειονομική κρίση. Είτε είναι, κύριε Γιαλιτάκη, και η επιδημιολογική κρίση, η περίοδος της πανδημίας. Και εκεί ήθελα να πάω. Δηλαδή, η ιδέα του ανθρωπισμού, της αλληλοβοήθειας, του εθελοντισμού, νομίζω είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και όχημα στην γενικότερη προσπάθεια του Ερυθρού Σταυρού. Πράγματι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά δήλωσε την παρουσία του, την ενεργή του παρουσία, καταρχάς στις κρατικές αλλά και στις τοπικές υπηρεσίες και φορείς. Εν προκειμένου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά την πρώτη περίοδο της πανδημίας και του lockdown, στο να βοηθήσει, να αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Και έτσι ώστε να καλύψουν μη ανάγκες ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να εκτεθούν, έτσι και να
να κάνουν διάφορες δραστηριότητες λόγω της πανδημίας και να κάνουμε αυτές τις δραστηριότητες εμείς αντί για αυτούς. Επίσης, βοηθούμε πάρα πολύ στο πεδίο των διαφόρων χώρων μαζικής συνάθρησης. Δηλαδή, προσφέρουμε υπηρεσίες στο δικαστικό μέγαρο, προσφέρουμε υπηρεσίες σε χώρους άλλους μαζικούς επισκεψιμότητας, με το να κάνουμε θερμομετρήσεις, με το να τηρούμε, ας το πούμε, τα μέτρα προστασίας. Γενικότερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως και όλες οι οργανώσεις ανά τον κόσμο, είναι άνθρωποι και εθελοντές οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στα όρια και στις κατευθύνσεις που οι τοπικές αλλά και οι κρατικές αρχές τους ζητούν. Άρα λοιπόν, σε οποιαδήποτε στιγμή είμαστε παρόντες με το καταρτισμένο προσωπικό και τους εθελοντές μας, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί για μας η μόνη επιβράβευση, η ηθική επιβράβευση, είναι πραγματικά το να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας αυτόν περισσότερο που έχει ανάγκη. Κύριε Γιαλιτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς, και εμείς, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδεικνύετε το έργο μας, και με μεγάλη χαρά όποτε μας ζητήσετε και εσείς να δείξουμε και στον κόσμο το έργο μας που γίνεται φέτο, δυστυχώς, και κλείνω με αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Το συνηθίζουμε κάθε χρόνο να έχουμε πιο εξωστρεφείς δραστηριότητες για να παρουσιάζουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού. Φέτο, δυστυχώς, όπως και πέρυσι, δεν έγινε λόγω της πανδημίας, αλλά επιφυλασσόμεστε πραγματικά να κάνουμε εκδηλώσεις, οι οποίες αγκαλιάσει θα είναι ανοιχτές προς το κοινό, για να δείξουμε όλη αυτή την πολυσχηδή δραστηριότητά μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.